Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και στο σημερινό webinar της Έλλειψης Λογισμικής. Ονομάζομαι Καράχαλη Κωνσταντίνα, από το Τμήμα Υποστήριξης και θα κάνουμε μαζί και με τον Ηλία Δελιμούση το σημερινό webinar. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ηλίας Δελιμούσης, είμαι διδάκτορα πολιτικός μηχανικός και μαζί με την Κωνσταντίνα θα σας παρουσιάσουμε τη μέθοδο της αποτίμησης με την pushover και γιατί αυτή δεν σημαίνει πάντα ότι θα έχουμε και ενισχύσεις. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς γίνεται το έλεγχο στατικής επάρκειας μιας οικοδομής με ανελαστική ανάλυση. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν από την αρχή ότι έλεγχο στατικής επάρκειας δεν σημαίνει υποχρεωτικά και απέτηση για ενισχύσεις. Ο μελετητής, ο μηχανικός, χρειάζεται μία μέθοδο που θα του δώσει το καλύτερο πιστοποιητικό στον πελάτη του για το κτίριό του. Θέλουμε λοιπόν μια μέθοδο που για ένα κτίριο που έχει αντέξει στο σεισμό να δείξει και η μέθοδος ότι όντως το κτίριο αντέχει. Μια λοιπόν μέθοδο αξιόπιστη και αυτή είναι η ανελαστική ανάλυση. Η ανελαστική ανάλυση μας δίνει συγκριτικά με την ελαστική λιγότερες απαιτήσεις γενικά για ενισχύσεις, ειδικά για τα καινούργια κτίρια, όσα έχουν γίνει μετά το 1995. Αυτό φαίνεται και στην εικόνα που βλέπετε στον υπολογιστή μας αυτή τη στιγμή, από έρευνα του καθηγητή του κ. Κάπου. Σε ένα κτίριο που έχει ελεγχθεί με ελαστική και με ανελαστική ανάλυση, βλέπετε ότι στην περίπτωση που ο έλεγχος γίνεται με την ανελαστική μέθοδο, τα μέλη που αστοχούν που ζητούν ενισχύσεις, είναι σχεδόν τα μισά από αυτά που θα προέκυπταν από τον έλεγχο με μία ελαστική ανάλυση. Θα δούμε και άλλα πλεονεκτήματα της ανελαστικής μεθόδου, σε λίγο από τον Ηλία. Εγώ να σας πω ότι στο ΘΕΣΠΑ η ανελαστική μέθοδος, η pushover, είναι σταθερή. Ολοκληρώνεται επιτυχώς ακόμα και για ιδιαιτέρως μεγάλα κτίρια, χωρίς να έχουμε κάποιο crash του προγράμματος. Κτίρια με σημαντικά τυχώματα, όπως αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας, το οποίο είναι μελέτη ενός πελάτη της Λογισμικής. Πρόκειται για ένα γκαράζ πολυόροφο, με πολύ μεγάλα τυχώματα, όπως βλέπετε, ο πλεισμός των οποίων έχει δοθεί από το μελετητή και έχει γίνει έλεγχος της στατικής του επάρκειας με pushover. Ένα κτίριο με αρκετούς κόμβους, πολυόροφο. Βλέπουμε δηλαδή ότι το ΦΕΣΠΑ καταφέρνει επιτυχώς να ολοκληρώσει την ανελαστική ανάλυση ακόμα και των πιο σύνθετων φορέων, όπως είναι ο συγκεκριμένος, ο οποίος έχει τυχώματα σε όλη την περίμετρό του. Αυτή η συμπεριφορά, δηλαδή το πρόγραμμα να είναι ευσταθές και να μην κρασάρει, είναι γενική, δηλαδή οποιοδήποτε κτίριο μπορεί να το αντιμετωπίσει επιτυχώς και να τερματιστεί η ανάλυση στο όριο των μετακινήσεων που έχει ορίσει ο χρήστης. Ένα δεύτερο εντυπωσιακό κτίριο, μεγάλο, είναι αυτό το οχταόροφο που βλέπουμε. Πρόκειται για το κτίριο του ΙΚΑ, που βρίσκεται στην Οδό Πειραιός. Η μελέτη έχει γίνει με άλλο πρόγραμμα. Το ΦΕΣΠΑ χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια κάποιας διπλωματικής εργασίας. Βασικά η μελέτη είχε γίνει πριν δύο καλέπε. Είναι παλιότερη. Και μετά την εφαρμογή του καλέπε έχει γίνει ένας επανέλεγχος, ας πούμε, στα πλαίσια μιας διπλωματικής εργασίας με το πρόγραμμα. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι εκτός από σταθές, όπως είπαμε, το πρόγραμμα είναι και πολύ γρήγορο. Δηλαδή, σε ένα τόσο τεράστιο κτίριο μας ενδιαφέρει και η ταχύτητα υπολογισμών, να μην τρέχει το πρόγραμμα για ώρες. Νομίζω έχουμε εικόνα για αυτό τον χρόνο. Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς να σου πω, Ηλία, αλλά νομίζω είναι κάτι 10 λεπτά με ένα τέταρτο για το κτίριο του ΙΚΑ. Θα δούμε λοιπόν στο ΦΕΣΠΑ ένα παράδειγμα με το pushover. Αλλά πριν πάμε στο παράδειγμά μας, θα μας πει η Ηλία δύο λόγια για τα πλεονεκτήματα της ανελαστικής μεθόδου. Βασικά, πλεονέκτημα της ανελαστικής μεθόδου είναι ότι
είναι η μέθοδος εκείνη η οποία περιγράφει την πραγματική απόκτηση του κτηρίου. Καθώς η pushover είναι μια τεχνολογικά ανώτερη μέθοδο από την ελαστική ανάλυση. Και αυτό γιατί δεν βασίζεται στην περιγραφή της αντοχής και της δισκαμψίας των μελών μόνο, που στην ελαστική ανάλυση ξέρετε όλοι ότι βασίζεται στις αρρυγμάτωτες διατομές, δηλαδή μόνο από τη διατομή τους. Στην pushover συνεκτιμάται η αντοχή και η δισκαμψία του κάθε μέλους όπως προκύπτει από τον οπλισμό, ενώ επίσης περιγράφεται και η δυνατότητα παραμόρφωσης όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει της περίσθηξης που έχει το μέλος και των λεπτομεριών όπλησης. Επίσης, εξασφαλίζεται η βέλτιστη εποκτεία κατανομής των βλαβών στο φορέα. Και αυτό γιατί η αλληλουχία των αστοχιών, δηλαδή των πλαστικών αρθρώσεων όπως αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της πλευρικής μετακίνησης του φορέα, είναι η πραγματική. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι επίσης ότι απαλλασσόμαστε από τα ικανοτικά προσωμιώματα και γι' αυτό γιατί η pushover είναι ένας, θα λέγαμε, ικανοτικός καθολικός έλεγχος από μόνη της, καθώς δηλαδή αναπτύσσονται οι πλαστικές αρθρώσεις στα άκρα των μελών, η δρόσα τέμνουσα που προκύπτει είναι εξορισμού, δηλαδή ικανοτική. Ελέγχουμε την επάρκεια του φορέα για πολλές επιτελεστικότητες ταυτόχρονα, ενώ σημαντικό επίσης είναι ότι η pushover παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη μορφή της δομικής ανεπάρκειας και βοηθάει να σχεδιαστεί η ενίσχυση είτε για αύξηση της αντοχής είτε για αύξηση της πλαστιμότητας. Δείχνει δηλαδή ανεπάρκειες μόνο στα μέλη εκείνα τα οποία είναι σημαντικά ως προς την αντοχή και την ικανότητα του φορέα, δεν υπερεκτιμά τις βλάβες, τις περιορίζει μόνο στα κρίσιμα μέλη και αυτό είναι το βασικό της πλεονέκτημα. Και στο παράδειγμα που θα δούμε στη συνέχεια στο ΘΕΣΠΑ, σας το λέω από την αρχή, θα δούμε ότι το κτίριο αυτό που θα μελετήσουμε αντέχει. Το ίδιο κτίριο, αν το λύσουμε με ελαστική μέθοδο, θα σας δείξουμε τα αποτελέσματά της, προκύπτει ότι έχει κάποιες αστοχίες. Λόγω όλων αυτών των πλεονεκτημάτων που σας είπε ο Ηλίας. Πάμε λοιπόν στο ΘΕΣΠΑ. Έχουμε ένα τριόροφο κτίριο, αυτό που βλέπετε στην οθόνη μας, και ο στόχος μας είναι να κάνουμε έλεγχο της στατικής του επάρκειας. Το πρώτο βήμα που θα έκανε κάποιος στο πρόγραμμα, στο ΘΕΣΠΑ, είναι να το λύσει αρχικά με τους παλιούς ελληνικούς κανονισμούς. Στο πρόγραμμά μας είναι ενσωματωμένοι, εκτός από τους νέους ελληνικούς κανονισμούς, τον ΕΑΚ και τους ευρωκώδικες, και οι παλιοί κανονισμοί του 95, του 85 και του 59. Μπορείτε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε τους παλιούς ελληνικούς κανονισμούς, να κάνετε την επίλυση με το ΦΕΣΠΑ, για να μην χρειαστεί να τροφοδοτήσετε από την αρχή όλα τα υποστηλώματα και όλες τις δοχούς με οπλισμούς εσείς, ο χρήστης. Θα κάνουμε λοιπόν αυτή τη βοηθητική επίλυση. Θα έχουμε ορίσει στις παραμέτρους του προγράμματος το φάσμα, το σεισμικό συντελεστή, την ποιότητα του σκυροδέματος, την ποιότητα του χάλιβα. Πάμε λοιπόν στην επίλυση να κάνουμε μια διαστασιολόγηση της οικοδομής αυτής, σαν να ήταν μια νέα οικοδομή. Με τον παλιό κανονισμό. Αυτή η δυνατότητα, δώστε μου μισό λεπτάκι μόνο να ανοίξω το παράθυρο με τα αποτελέσματα της επίλυσης. Αυτή η δυνατότητα λοιπόν να λύνουμε με παλιούς ελληνικούς κανονισμούς υπάρχει ακόμα και στο αυτόνομο ΦΕΣΠΑ. Έτσι, ακόμα και να μην έχετε το ΦΕΣΠΑ σκυρόδεμα, το ΦΕΣΠΑ ΣΕ, μπορείτε με το ΦΕΣΠΑ το αυτόνομο να λύσετε το κτίριό σας με τους παλιούς κανονισμούς για να μην χρειαστεί να βάλετε σίδερα εσείς από την αρχή.
Ελέγχουμε λοιπόν το κτίριό μας και βλέπουμε ότι τα μέλη μας είναι οπλισμένα και τα δοκάρια και τα υποστηλώματα. Αυτοί οι οπλισμοί, στην περίπτωση που θέλουμε να ελέγξουμε, να αποτιμήσουμε το κτίριό μας, πιθανόν να μην είναι πάντα οι πραγματικοί, αυτοί που θα δούμε στο κτίριό μας ή αυτοί που θα μας δώσει η παλιά μας μελέτη και να χρειαστεί να τους τροποποιήσουμε. Για την τροποποίηση των οπλισμών και των υποστηλωμάτων και των δοκών υπάρχουν ειδικά εργαλεία στο FESPA. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται η τροποποίηση των οπλισμών, των υποστηλωμάτων και των δοκών. Υπάρχει ένα μενού που λέγεται διατομή. Πάμε λοιπόν στη διατομή. Μπορούμε να πάμε σε ένα υποστήλωμα και να κάνουμε παραγωγή της διατομής του. Βλέπουμε μια λεπτομέρεια υποστηλώματος συνδεδεμένη με τη διατομή, με τα σίδερα που έχουν προκύψει από την ανάλυση με τον παλιό κανονισμό. Τους οπλισμούς αυτούς λοιπόν ο χρήστης μπορεί να τους τροποποιήσει. Μπορούμε να πάμε στην αντότητα λοιπόν ράβδι οπλισμού και χρησιμοποιώντας τις εντολές της οντότητας αυτής μπορούμε είτε να σβήσουμε κάποιες ράβδους με την εντολή της διαγραφής, μπορούμε με πάρε δώσε παραμέτρους αυτά τα σίδερα, τα εικοσάρια που προέκυψαν από την επίλυση, να τα κάνουμε φίδα τα 8, να δώσουμε παραμέτρους πίσω στη διατομή μας και μπορούμε να προσθέσουμε, για παράδειγμα, καινούργιες ράβδους στις πλευρές, οι οποίες θα έχουν τη διάμετρο που θα ορίσουμε εμείς, έστω ότι είναι φ14. Να πούμε εδώ ότι με βάση τα δεδομένα σχέδια που θα έχετε στη διάθεσή σας για το κτίριό σας, από την καρτέλα του οπλισμού θα μπορούσατε να ορίσετε τις ελάχιστες αποστάσεις των ράβδων με βάση τη δικιά σας μελέτη, έτσι ώστε οι διορθωτικές κινήσεις που θα κάνετε στη συνέχεια να είναι λιγότερες. Ναι, εδώ να σας δείξουμε κιόλας ότι στην περίπτωση που επιλέγετε κάποιο παλιό κανονισμό, στην καρτέλα του οπλισμού, ο Ηλίας εννοεί αυτές τις παραμέτρους που αφορούν, για παράδειγμα, τη μέγιστη απόσταση των ράβδων, η οποία δεν θα ήταν 20 εκατοστά. Αλλά το κατάλογο με το μπορεί να ήταν 0,30 ή 40. Οπότε μπορούμε πριν την επίλυση, πριν την διαστασιολόγηση, να τροποποιήσουμε αυτές τις παραμέτρους. Για τις δοκούς, για παράδειγμα, στα παλιά κτίρια όπου γινόταν η κάμψη των κάτω ράβδων, μπορούμε να τροποποιήσουμε την παράμετρο κάλυψη διαθνητικών δυνάμεων δοκών και αντί για συνδετήρια να έχουμε το πάντα κάμψη των μισών συνένα. Υπάρχουν δηλαδή παράμετροι στην καρτέλα του οπλισμού για να κάνουμε μετά τη διαστασιολόγηση τις λιγότερες δυνατές αλλαγές. Εδώ λοιπόν από την διατομή τροποποιήσαμε τους διαμήκες οπλισμούς των υποστηλωμάτων. Πολύ προσοχή στα εφιστάμενα κτίρια πρέπει να δώσουμε και στις τιμές των επικαλύψεων. Μην αφήνετε τις default τιμές επικάλυψης που έχει το FESPA. Θα έρθετε εδώ στο υποστήλωμα και θα δώσετε την πραγματική επικάλυψη. Τα παλιά κτίρια συνήθως δεν ήταν 3,5 εκατοστά που είναι σήμερα. Ήταν λιγότερο. Για τους συνδετήρες τώρα των υποστηλωμάτων, η αλλαγή θα γίνει από το υποστήλωμα, από τις παραμέτρους του υποστηλώματος. Θα πάρουμε παραμέτρους από το υποστήλωμά μας. Υπάρχει μια καρτέλα παραμέτρων που λέγεται συνδετήρες. Εδώ βλέπω τους συνδετήρες που προέκυψαν από τη διαστασιολόγηση με τον παλιό κανονισμό. Μπορώ να κάνω εισαγωγή των συνδετήρων που θέλω εγώ, που έχω. Έστω και έχω φύ8, ένα 30. Και τις τιμήσεις τους. Δίνω λοιπόν εισαγωγή συνδετήρων, δίνω πίσω παραμέτρους στο μέλος μου, το βλέπω ότι ενημερώνεται και το όνομά του και η επίλυση αποτίμησης που θα γίνει στη συνέχεια θα θεωρήσει ότι το υποστήλωμα αυτό είχε τις ράβδους που δώσαμε εμείς και όχι αυτές που προέκυψαν από τη διαστασιολόγηση. Αντίστοιχα, μπορούμε να τροποποιήσουμε και τους οπλισμούς των δοκών. Αν έχουμε λοιπόν σε μια δοκό, πάμε στην οντότητα της δοκού,
μπορούμε να τροποποιήσουμε τις ράβδες του ανοίγματος. Να κάνουμε εισαγωγή, λοιπόν. Έστω ότι η διαστασιολόγηση μας είχε δώσει 4x12 κάτω και 2x12 πάνω, μπορούμε να τα κάνουμε, έστω ότι είναι 14 από τα σίδερα στο δοκάρι. Κάνουμε, λοιπόν, εισαγωγή και θα ελεγχθεί δοκός με αυτά τα σίδερα που δώσαμε. Εκτός από το άνοιγμα της δοκού, θα πάω και σε κάθε άκρο της. Σε κάθε άκρο δοκού, εκτός από αυτά τα πάνω και τα κάτω σίδερα, δίνουμε επίσης τον οπλισμό διάθμιση, τους συνδετήρες της δοκού και ο συλλογικό οπλισμό, τα σίδερα, τα σπαθά. Οπότε θα τροποποιήσω και εδώ τα σίδερα όπως έκανε στο άνοιγμα και στο άκρο της δοκού. Υπάρχει η δυνατότητα να λάβουμε υπόψη στον οπλισμό της δοκού και τον οπλισμό που έχει προέλθει από την πλάκα εντός μιας περιοχής. Είναι δυσμενέστερο βέβαια να μην ληφθεί αυτός υπόψη, αλλά υπάρχει δυνατότητα μετά από μια επίλυση με παλιό κανονισμό να δω και τον οπλισμό εκτός συνδετήρας. Στο συγκεκριμένο μέλος τώρα δεν έχει ληφθεί υπόψη ο οπλισμός από την πλάκα. Θα λέγαμε ότι η λειτουργία της πλακοδοκού ισχύει και στην αποτίμηση, οπότε καλό θα ήταν να το λαμβάνετε υπόψη. Ναι, θα μας βοηθούσε τέλος πάντων. Ναι, και δεν θα ήταν κάτι παράλογο, ας πούμε, να το υποθέσουμε. Είναι αυτό που επιτρέπεται να γίνεται και στους κανονισμούς διαστασιολόγησης. Ακριβώς. Αφού λοιπόν τροποποιήσαμε τους οπλισμούς, οπλισμούς κάλυψης και διάθμισης οπλισμών υποστηλωμάτων και δοκών, συγγνώμη, θα πάμε στη φάση του ελέγχου αυτού του κτηρίου. Για να ελέγξουμε λοιπόν το κτηριό μας, θα πάμε στο κτήριο, θα γυρίσουμε τους κανονισμούς από τους παλιούς ελεγχούς τους ευρωκώδικες, όπου εδώ έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αποτίμηση, έλεγχο επάρκειας. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι βασικές παράμετροι που πρέπει να τροποποιήσει ο μελετητής στο πρόγραμμά μας, και να κάνει έλεγχο για τις οικοδομήσεις. Πάμε αρχικά στην καρτέλα υλικά αποτίμηση. Εδώ θα χαρακτηρίσουμε τα μέλη μας. Τα μέλη στο θέσπα R μπορεί να είναι είτε υφτάμενα, που είναι στην περίπτωση του παραδείγματος μας, μπορεί να έχουμε και νέα και ενισχυόμενα μέλη. Στην περίπτωση που έχουμε κάποια προσθήκη, έχουμε νέα μέλη, ενισχυόμενα θα έχουμε, αν μετά τον έλεγχο έχουμε αστοχίες και προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ενίσχυση. Εδώ θα δώσουμε τις ποιότητες των υλικών μας, τις αντοχές για το υφιστάμενο σκυρόδερμα και τον οπλισμό. Οι αντοχές θα ληφθούν ανάλογα με τη στάθμη εξοπλιστίας δεδομένων. Στην περίπτωση που κάνουμε pushover, ανελαστική ανάλυση, η στάθμη εξοπλιστίας δεδομένων μας είναι τουλάχιστον ικανοποιητική, πρέπει να είναι τουλάχιστον ικανοποιητική, όπως ορίζεται στον κανεπέ. Οπότε οι αντοχές των υλικών μου θα είναι αυτές που θα μου έχει δώσει το εργαστήριο μετά τις περιοριστικές που θα κάνουμε. Αφού δώσαμε λοιπόν, χαρακτηρίσαμε τα υλικά μας, τα μέλη μας ως υφιστάμενα, δώσαμε τις αντοχές τους, τη στάθμη εξοπλιστίας δεδομένων που όταν την τροποποιώ αλλάζουν οι συντελεστές ασφαλείας και οι συντελεστές εμπιστοσύνης αυτόματα. Το δεύτερο βήμα είναι να πάμε και να δούμε κάποιες παραμέτρους που αφορούν τη μέθοδο στην καρτέλα κτίριο αποτίμηση. Το πόσες ανελαστικές αναλύσεις θα κάνω στο ΦΕΣΠΑ ορίζεται μέσω δύο παραμέτρων. Μέσω της στοιχηματικής εγκεντρότητας και μέσω του συντελεστή συνδυασμού της εγκάρτησης φόρτισης. Αν πατήσω σε αυτό το ερωτηματικό που είναι πλάι στην παράμετρο, ανοίγει και το μάνιο του προγράμματος, στη θέση που μας εξηγεί τη συγκεκριμένη παράμετρος. Μπορούμε λοιπόν να μην έχουμε τη στοιχηματική εγκεντρότητα, δηλαδή η επιβολή της φόρτισης να γίνεται απευθείας στο κέντρο μάζας. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τη χηματική κεντρότητα
εγκάρσια στη φόρτιση, δηλαδή σε μια φόρτιση καταρχή να έχουμε τη χηματική κεντρότητα στην άλλη διεύθυνση, εγκάρσια στη διεύθυνση, μπορεί να έχουμε τη χηματική κεντρότητα και στις δύο διευθύνσεις, και κατά Χ και κατά Z. Και η άλλη παράμετρος, ο συντελεστής συνδυασμού εγκάρσιας φόρτισης, είναι το πόσο της εκατό της δύναμης, είναι το ποσοστό μάλλον της δύναμης που παίρνουμε στην εγκάρσια διεύθυνση. Είναι ο κανόνας του 130. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα με όλους αυτούς τους συνδυασμούς να έχουμε περισσότερες ανελαστικές αναλύσεις. Το default στο FESPA είναι να κάνουμε 32, να έχουμε δηλαδή τη χηματική κεντρότητα στην εγκάρσια φόρτιση συν 30% το ποσοστό της εγκάρσιας δύναμης. Και να πάμε στις 32 αναλύσεις. Μπορούμε να κάνουμε μέχρι και 64. Ανάλογα με το πλήθος των αναλύσεων, έχουμε και περισσότερο χρόνο που χρειάζεται η ανάλυση, αλλά σε κάθε περίπτωση ο χρόνος αυτός, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι μεγάλο. Επίσης, να πούμε ότι όλες αυτές οι αναλύσεις γίνονται για δύο κατανομές φορτίσεων. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε ομοιόμορφη, τριγωνική και ιδιομορφική. Με στην ομοιόμορφη, τα πλευρικά φορτία θεωρούνται ότι κατανέμονται στις στάθμες των ορόφων ομοιόμορφα. Στην τριγωνική έχουμε έναν εστραμμένο τρίγωνο από τη βάση μέχρι την κορυφή του κτηρίου, ενώ στην ιδιομορφική οι δυνάμεις οι πλευρικές κατανέμονται με βάση τη μορφή της πρώτης ιδιομορφής, όπως βλέπουμε στο σχήμα. Και συνεχίζουμε με τα φαινόμενα πιδέλτα. Μας πει ο Ηλίας εδώ τι πράγματα για τα πιδέλτα. Όπως είναι γνωστό, τα κτίρια καταραίουν εν τέλει από τα ίδια βάρη τους. Δηλαδή, θα υποστούν ένα σεισμό που θα δημιουργήσει εκτεταμένες βλάβες, όμως στο τέλος η αστάθειά τους θα είναι κρίσιμη να αντέξουν δηλαδή τα ίδια βάρη τους. Αυτό γίνεται στη μη γραμμική ανάλυση pushover μέσω των φαινομένων πιδέλτα. Βλέπετε εδώ αριστερά τη μαύρη καμπύλη και το χαρακτηριστικό φαινόμενο του πτωτικού κλάδου. Δηλαδή αυτό εξηγείται ότι η πλευρική δύναμη τέμπουσα βάση, δηλαδή που αντέχει η κατασκευή, μετά από κάποιο όριο μειώνεται λόγω εξαιτίας αυτών των κατακόρυφων φορτίων. Ενώ δεξιά βλέπετε τι διαφορά θα έχετε αν δεν ενσωματώσετε τα φαινόμενα αυτά στο κτίριό σας. Δηλαδή θα έχετε μια σημαντική υπερεκτίμηση εσφαλμένα της αντοχής. Ένα ακόμα επίσης εδώ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να προσέξετε είναι ότι τα φαινόμενα πιδέλτα για να εφαρμοστούν σωστά σε ένα λογισμικό, αυτό θα το περιγράψουμε και στα επόμενα λεπτά, πρέπει να υποστηρίζονται από μια κατάλληλη αριθμητική μέθοδο επίλυσης της pushover. Το FESPA διαθέτει αυτή τη μέθοδο επίλυσης, η οποία δίνει αυτό το πτωτικό κλάδο. Θα μας τα πει σε λίγο μαζί με τις τυχοπληρώσεις αυτά, Ηλία, εδώ. Να σας πω ότι στο φορέα αυτό, αν το δούμε και το τριδιάστατο, έχουμε κάνει εισαγωγή και των υφιστάμενων τυχοπληρώσεων. Τον κανεπέ επιτρέπεται να λάβουν υπόψη τις τυχοπληρώσεις, οι οποίες εισάγονται στο FESPA σαν ένα διαφορετικό είδος δοκού. Εισάγονται λοιπόν σαν κατακόρυφα διαγώνια μέλη, οι τυχοπληρώσεις, δίνουμε το πάχος του τείχου και γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός του πλάτους της διαγωνίου. Υπάρχει στις παραμέτρους τους και ένα συντελεστής απομείωσης της διατομής λόγω ανοιγμάτων, ανάλογα με το ριβαντό της τυχοπλήρωσης σε σχέση με το ριβαντό του ανοίγματος. Τα περιγράφουμε αναλυτικά και στις οδηγίες μας για τις τυχοπληρώσεις. Και έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα, επιστρέφουμε πάλι στο κτίριο στην αποτίμηση, να λάβουμε ή να μην λάβουμε υπόψη μας κάτω από τον έλεγχο τις υφιστάμενες τυχοπληρώσεις. Το πιο σημαντικό που πρέπει να προσέξετε όσο αφορά τις τυχοπληρώσεις είναι ότι ο κανεπέ τις εισάγει στο προσωμείωμα μόνο όταν αυτές προσωμιώνουν το στάδιο της αστοχίας τους. Δηλαδή όταν οι τυχοπληρώσεις φτάσουν
τη μέγιστη αντοχή τους και στη συνέχεια πάθουν βλάβη στο κορέατος. Αυτό θα περάσει και στον πολυβάθμιο φορέα του κτηρίου μέσω ενός απότομου πτωτικού κλάδου. Σε εκείνο το σημείο δηλαδή που παρουσιάζει αυτή την απότομη πτώση, το διάγραμμα F-Δέλτα, έχουν σπάσει αρκετές τυχοπληρώσεις. Και εδώ βλέπουμε το παράδοξο. Στο δεξί σχήμα είναι αν οι τυχοπληρώσεις δεν έσπαγαν, τι καμπύλη αντίστασης θα λαμβάνατε από ένα άλλο πρόγραμμα. Γιατί το ΒΕΣΠΑ αυτό το στάδιο μείωσης της αντοχής το εκτελεί αυτόματα. Θα είχατε στην ουσία ένα κτίριο το οποίο εσείς θα το ορίζατε τυχοπληρώσεις, αλλά θα ήταν σαν να είχατε τυχώματα παντού, ένα φρούριο θα λέγαμε. Επιτρέπετε δηλαδή για να τις λάβω υπόψη μου τις τυχοπληρώσεις, αλλά μέχρι το σημείο που θα σπάσουν. Εξάλλου αυτό είναι ο ρόλος των τυχοπληρώσεων. Σπάνε γρήγορα σε ένα δυνατό σεισμό. Δεν μπορώ να θεωρώ ότι αυτές θα μπουν στο μοντέλο και θα δουλεύουν. Θα δουλεύουν σαν να είναι στοιχειοποιημένο κυρώδο. Είναι εντελώς παράδοξο αυτό να γίνεται. Ωραία. Οπότε στο ΦΕΣΠΑ έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε τυχοπληρώσεις και οι τυχοπληρώσεις έχουν το τυπικό κλάδο. Δηλαδή λειτουργούν μέχρι το σημείο που θα σπάσουν. Συμπεριφέρονται και αυτές ανελαστικά. Πάμε να δούμε λοιπόν και τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε στην Busoverl. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο. Για τον υπολογισμό της στοχευόμενης μετακίνησης. Στο ΒΕΣΠΑ χρησιμοποιούμε τη μέθοδο NI2 με βάση τον ευρωκώδικα 8.1. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα με βάση τη μέθοδο των συντελεστών, την οποία αναφέρει ο ΚΑΝΕΠΕ. Mm-hmm. Να δούμε στο PDF. Ο ΚΑΝΕΠΕ ορίζει για την ακρίβεια στο κεφάλαιο 5742 και αναφέρει κατά λέξη. Εφόσον δεν χρησιμοποιείται ακριβέστερη προσέγγιση, η στοχευόμενη μετακίνηση ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ επιτρέπεται να υπολογίζεται και συνεχίζει με βάση τη μέθοδο των συντελεστών. Ποια είναι αυτή η ακριβέστερη μέθοδο που υπονοεί ο ΚΑΝΕΠΕ? Η μέθοδος είναι η NI2 του ευρωκώδικα 8.1. Όπως ξέρετε, υπάρχει παράλληλη εφαρμογή των κανονισμών, οπότε μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο από τον ευρωκώδικα. Και μας το λέει και ξεκάθαρα, δηλαδή, ο ΚΑΝΕΠΕ. Αν έχεις μια ακριβέστερη προσέγγιση, επιτρέπεται. Στην ουσία δεν θέλει να επαναλάβει τον ευρωκώδικα και συμπληρώνει απλά παραπάνω. Γιατί εφαρμόσαμε τώρα εμείς αυτή τη μέθοδο? Η μέθοδο NI2 είναι μια μέθοδος η οποία προκύπτει υπολογιστικά, δηλαδή από την καμπύλη αντίσταση. Μέσω μαθηματικών υπολογισμών καταλήγουμε στον προσδιορισμό της στοχευόμενης μετακίνησης. Όλα τα φαινόμενα λαμβάνονται υπόψη με ακρίβεια δηλαδή. Αντίθετα, η μέθοδος των συντελεστών βασίζεται σε προσεγγίσεις. Ας πούμε, για να διαλέξουμε αυτούς τους συντελεστές, τους οποίους βλέπετε εδώ σε 0, σε 1, σε 2, σε 3, βασιζόμαστε σε κάποιους πίνακες τους οποίους έχει ο ΚΑΝΕΠΕ. Ας πούμε, ο συντελεστής C0 επιλέγεται ανάλογα με τον αριθμό ορόφων, ο C1 ανάλογα με το στατικό σύστημα του κτηρίου. Ακόμα και τα B-Δέλτα ενσωματώνονται μέσα προσεγγιστικά με βάση το θήτα που δανειζόμαστε από την ελαστική ανάλυση. Αντίθετα, στη μέθοδο NI2 όλα προκύπτουν μέσω υπολογισμών. Δεν υπάρχει κάποια προσέγγιση. Αυτή όμως η προσέγγιση την οποία ορίζει, η οποία επισέρχεται μέσα στον υπολογισμό, έχει ως αντίκτυπο στο να προκύπτει μια στοχευόμενη μετακίνηση αρκετά συντηρητική υπέρ της ασφαλείας, η οποία προκύπτει αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με την NI2. Τι προκύπτει λοιπόν? Αυξάνοντας τη στοχευόμενη μετακίνηση του κτηρίου, τα δομικά μέλη καλούνται να τα απεξέλθουν σε πολύ μεγαλύτερες παραμορφώσεις. Συνεπώς, το ίδιο κτίριο που επαρκεί με τη μέθοδο NI2 ενδέχεται να μην ικανοποιεί τους στόχους αποτίμησης όταν εφαρμόζεται η μέθοδος των συντελεστών, οδηγώντας εσφαλμένο το μελετητή στο σχεδιασμό ενισχύσεων. Λόγω λοιπόν όλων αυτών των αναγνωστεύσεων της μεθόδου, μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κτίριο δεν αντέχει. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε την Busoverl, τη μέθοδο, όπως είπαμε, η οποία δεν δίνει πολλές ενισχύσεις, όμως αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να έχουμε και μία καλή μέθοδο στο να υπολογίζουμε τη στοχευόμενη μετακίνηση. Η Busoverl μας υπολογίζει την καμπύλη αντίστασης, είναι το 50% της μεθόδου. Έχουμε και την απέτηση.
πρέπει και εκεί να έχουμε την κατάλληλη μέθοδο. Όλο μαζί το πακέτο μας δίνει τις ελάχιστες ενισχύσεις. Για να δούμε λοιπόν αν το κτίριο αντέχει, έχουμε την καμπύλη ικανότητας και πρέπει να τη συγκρίνουμε με ένα στόχο, με μια απέτηση. Το ποιος είναι ο ελάχιστος στόχος έχει οριστεί στο GANEP17, ανάλογα με τη σπουδαιότητα του κτιρίου μου. Ο ελάχιστος στόχος για κτίριο σπουδαιότητας 2 είναι ο ΓΑΜΑ1, δηλαδή για την αποφυγή κατάρρευσης έχω πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια. Οπότε στο παράδειγμά μας εμείς θα κάνουμε έλεγχο του κτιρίου για το ΓΑΜΑ1 και επειδή ο συνιστόμενος στόχος συνήθεται να ελέγχουμε παράλληλα με το ΓΑΜΑ1 και το Β2, τη στάθμη Β2, δηλαδή για την προστασία ζωής να έχω πιθανότητα 50% υπέρβαση στα 50 χρόνια. Οπότε θα δούμε για αυτές τις δύο στάθμες επιτελεστικότητας αν αντέχει το κτιριό μας. Αν ανέβει η σπουδαιότητα του κτιριού μας, να πάμε σε σπουδαιότητα 3, βλέπουμε ότι μεγαλώνουν και οι στόχοι, οι ελάχιστοι που ορίζονται στον κανονισμό. Παρατηρήστε ότι για τη διαστασιολόγηση, ο στόχος σχεδιασμού κατά τον Ευρωκώδικα και τον ΕΑΚ είναι ο Β1. Για τα κτίρια σπουδαιότητας 2. Στην αποτίμηση είμαστε λίγο πιο ευνοϊκοί. Μας έχουν δώσει μια βοήθεια για να βγαίνουν τα κτίρια μας. Ελέγχουμε για μια στάθμη παρακάτω. Εδώ πριν συνεχίσουμε να σας πω, ξέχασα να σας το πω στην αρχή, ότι αν έχετε απορίες ή ερωτήσεις που μπορούμε να σας τις απαντήσουμε στο τέλος, θα δώσουμε και κάποιο χρόνο μόλις τελειώσουμε, μπορείτε να μας τις γράφετε στο chat και θα προσπαθήσουμε τέλος να απαντήσουμε όσους περισσότερες μπορούμε. Αυτές λοιπόν είναι οι τρεις στάθμες επιτελεστικότητας που λέει ο κανονισμός. Είναι η απέτηση. Την απέτηση στο θέσπα τη δίνω στην κατέλα των παραμέτρων που λέγεται φάσμα αποτίμηση. Εδώ μπορώ λοιπόν να κάνω έλεγχο και για τις τρεις στάθμες επιτελεστικότητας ταυτόχρονα. Στο παράδειγμά μας έχουμε επιλέξει να ελέγξουμε όχι για τον περιορισμό βλαβών, έχω πει όχι στην αντίστοιχη παράμετρο, για τις σημαντικές βλάβες για 50% πιθανότητα υπέρβασης, για τη στάθμη Β2 δηλαδή, και για την ιονή κατάρρευση για 10% πιθανότητα υπέρβασης, για τη στάθμη Γ1. Θα ελέγξουμε λοιπόν το κτίριο για αυτές τις δύο καταστάσεις και θα προκύψουν λόγοι επάρκειας, ανεπάρκειας, και για τις δύο στάθμες επιτελεστικότητας. Θα δούμε στο τέλος αν αντέχουν τα μέλη μας και για τις δύο καταστάσεις, για κάμψη και για διάκριση. Ορίσαμε λοιπόν και την απέτηση. Εδώ θα πάμε λοιπόν στην επίλυση. Πριν κάνουμε τον έλεγχο της επάρκειας, πάμε λίγο στις παραμέτρους της επίλυσης. Εδώ... Εδώ να πούμε λίγα λόγια. Πριν δούμε τους παραμέτρους, θα μας πει λίγα λόγια. Για να καταλάβουμε τους παραμέτρους, να πούμε λίγο για την αρνητική μέθοδο που εκτελείται στο θέσμα. Είναι η μέθοδος Newton-Raphson. Δηλαδή, όπως εφαρμόζονται οι πλευρικές δυνάμεις, ελέγχεται η ισορροπία σε κάθε βήμα να ικανοποιείται στο φορέα. Αυτό γίνεται μέσω επαναλήψεων. Αυτό είναι ένα βήμα επιβολής, αύξησης των δυνάμεων. Αυτή η μέθοδος έχει πλεονέκτημα σε σχέση με την κλασική μέθοδο βήμα προς βήμα, όπου εκεί έχουμε μια υπερεκτίμηση της αντοχής, καθώς δεν εκτελεί αυτές τις διορθωτικές επαναλήψεις, θα λέγαμε, σε κάθε βήμα, και έτσι προκύπτει μια τελική καμπύλη αντίστασης, η οποία διαφέρει και μάλιστα κατά της ασφαλείας σε σχέση με την πραγματική καμπύλη. Η μέθοδος Newton-Raphson τώρα ελέγχεται στο FESPA από τις παραμέτρους εδώ πέρα στην κατέλα της επίλυσης. Εδώ ορίζεται ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων. Αυτό δεν χρειάζεται να το αλλάζετε. Ο ελάχιστος αριθμός βημάτων τώρα είναι σε πόσα βήματα υποδεωρείται το συνολικό φορτίο έτσι ώστε να τερματίσει η ανάλυση. Αν έχετε ένα φορέα ο οποίος δεν είναι πολύπλοκος, τότε μπορείτε να κατεβάσετε τον αριθμό των βημάτων έτσι ώστε να τελειώσει πιο γρήγορα. Αντίθετα, ένας πολύπλοκος φορέας με πολλές μηχανικότητες, με μηχανισμούς ορόφου κτλ., ίσως να χρειαστεί να αυξήσετε τον αριθμό αυτό για να έχετε καλύτερη σύγκληση.
Και σημαντική επίσης παράμετρος είναι η μέγιστη μετατόπιση. Είναι μέχρι εκεί που θα φτάσει η καρδύλη αντίστασης και εκφράζεται με βάση το ύψος του κτηρίου. Αν εκτελέσετε το πρόγραμμα και δείτε ότι η καρδύλη αντίστασης δεν έχει φτάσει μέχρι την επιθυμητή μετακίνηση, τότε αυξάνεται αυτό το συντελεστή και έτσι ολοκληρώνεται σε μεγαλύτερη μετακίνηση. Ωραία. Αυτές είναι οι βασικές παράμετροι της επίλυσης. Μπορούμε τώρα να εκτελέσουμε την ανάλυση. Πάμε λοιπόν, κλείνουμε τις παραμέτρους και πάμε στις εντολές της επίλυσης. Θα πατήσουμε το διαγράμματα ροκάπα επίλυση του Σόβερ. Πριν το πατήσουμε την εντολή, θα πάμε στον όροφο 2, τον τελευταίο όροφο της κατασκευής μας και πατώντας αυτό το κουμπί στο κάτω μέρος της οθόνης του χαρακτηρισμού, βλέπουμε και ποιος είναι ο κόμβος ελέγχου. Τον έχει βρει αυτόματα το πρόγραμμα. Είναι ένας κόμβος κοντά στο κέντρο της κατασκευής μας, την τελευταία στάθμη. Αν ο χρήστης για κάποιο λόγο θέλει να ορίσει κάποιο διαφορετικό κόμβο ελέγχου για να κάνει τις δοκιμές του, μπορεί να το κάνει μέσω των παραμέτρων στην καρτέλα της επίλυσης, να κάνει επιλογή. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την επίλυση κουσόβερ και να δούμε αν αντέχουν ή αν δεν αντέχουν τα μέλη της οικοδομής μας. Σε αυτό το παράθυρο με τα αποτελέσματα της επίλυσης, τα μέλη τα οποία δεν αντέχουν, θα προκύψουν με κάποιους φάρμακους. Εδώ αρχικά το ΠΕΣΠΑ παράγει τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης των μελών. Για τα μέλη υποστηλώματα, αυτά εκφράζονται στον χώρο των τριών διαστάσεων, δηλαδή διαξονικής κάμψης με αξονική δύναμη. Ενώ για τις δοκούς έχουμε μόνο μονοαξονική κάμψη. Αυτό βλέπουμε τώρα, ξεκινάμε, παράγονται τα διαγράμματα μηθήτα για τις δοκούς. Αφού ολοκληρωθούν, ξεκινάει η παραγωγή των διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης για τα υποστηλώματα, τα οποία θα τα δούμε και στο τεύχος. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της ανάλυσης και τώρα εκτελούνται ο αριθμός των αναλύσεων του σόβερ που έχουμε ορίσει με βάση τη χηματική κεντρότητα η μία μετά την άλλη. Και εδώ βλέπουμε και ότι ο χρόνος που απαιτείται δεν είναι πολύς. Είναι αρκετά γρήγορη η ανάλυση του σόβερ. Χρειάστηκαν 19 δευτερόλεπτα. Πάμε λοιπόν, ολοκληρώθηκε η επίλυση. Βλέπω δύο σφάλματα σε κάποια μέλη. Έχουμε κάνει κάποιες τροποποιήσεις παραμέτρων, προφανώς που δεν τις είχαμε κάνει στο πριν, γιατί το κλείναμε το κτίριο χωρίς προβλήματα. Δεν πειράζει, κάποια διαφορετική παράμετρος που έχουμε δώσει. Πάμε λοιπόν πρώτα να δούμε τα αποτελέσματα στο 3DV και μετά θα πάμε να δούμε το τέλος αποτελεσμάτων. Πάμε λοιπόν στο 3DV. Εδώ μπορούμε να δούμε το διάγραμμα απέτησης ικανότητας. Βλέπουμε λοιπόν για το κτίριό μας αυτή την κίτρινη καμπύλη που είναι η καμπύλη ικανότητάς του, η οποία εξαρτάται από το κτίριο και μόνο, από τα υλικά του, από τα σίδερά του. Βλέπουμε αυτά τα δοντάκια πάνω στην καμπύλη, είναι τα σημεία που σπάνε μαζικά τυχοπληρώσεις. Και βλέπουμε και την απέτηση, αυτά τα δύο φάσματα. Γιατί είναι οι δύο στάθμες επιτελεστικότητας για τις πλούσιες αλήθειες και το κτίριό μας. Εκεί που η απέτηση συναντά την ικανότητα, έχω το σημείο της στοχευόμενης μετακίνησης. Για τη στάθμη SD, η ικανότητα... Το που η απέτηση συναντά την ικανότητα υπολογίζεται μάλλον με τα εναλλακτικά φάσματα, γι' αυτό, και όχι με τα ελαστικά που βλέπουμε εδώ, γι' αυτό δεν είναι ακριβώς το σημείο που τέμουν οι δύο καμπύλες. Οπότε πάμε να το δούμε την αρχή. Έχουμε λοιπόν ένα κτίριο και αρχίσουμε να επιβάλλουμε οριζόντια φορτία. Θα δούμε... Σε αυτό το σημείο, ναι, δεν χρειάζεται. Βασικά, όπως θα δούμε και στο τέθος, στα διαγράμματα, εκεί πέρα απεικονίζεται η διαδικασία.
Υπολογίζουμε τους εγώνες μετακίνησης και καταλαβαίνει ο χρηστής πώς γίνεται. Θα σας το δείξουμε ένα σε λιγάκι. Εδώ μπορούμε να δούμε πώς την αλληλουχία. Λοιπόν, όση ώρα είχαμε το πρόβλημα με τον ήχο, αναζητούσα λοιπόν το λόγο που είχαμε μια αστοχία σαν υποστήλωμα, το K5 στον όροφο 0. Είναι το μέλος που του πείραξα λίγο παραπάνω από όσο είχα υπολογίσει αρχικά τον οπλισμό. Οπότε γι' αυτό και το μέλος αστοχή. Στον έλεγχο της θετικής επάρκειας δεν θα έπρεπε να πειράξουμε τα σίδερα τόσο πολύ. Η παλιά μας μελέτη είχε 8φ20 και 8φ16. Οπότε το κτίριο αντέχει, αστοχή μόνο το μέλος, το οποίο έκανε εγώ λίγες παραπάνω αλλαγές στον οπλισμό του. Για τους σκόπους της παρουσίασης. Ναι, το συγκεκριμένο κτίριο επαρκεί με βάση τους δεδομένους οπλισμούς. Ας επανέλθουμε λοιπόν στο διάγραμμα απέκτησης ικανότητας. Εδώ λοιπόν θα δούμε, καθώς αρχίσουμε να δούμε το κτίριο, πώς αναπτύσσονται πλαστικές αρθρώσεις στα άκρα των μελών. Εδώ αναβοσδίνουν κάποιες τοιχοπληρώσεις, φαίνονται πράσινες. Αυτό σημαίνει ότι έχουν φτάσει στο τέλος της ελαστικής τους περιοχής. Κάποια στιγμή κάποιες γίνονται μπλε, δηλαδή φτάνουν στο όριο για, για τις σημαντικές βλάβες και κάποια στιγμή βλέπω τυχοπληρώσεις να κοκκινίζουν, να σπάνε. Δεν είναι ενδιαφέροντα στοιχεία, δεν μας πειράζει, η ανάλυση συνεχίζεται κανονικά μέχρι κάποιο σημείο που βλέπω κάποιες πράσινες πλαστικές αρθρώσεις. Είναι κάποια μέλη ξεπερνούν την ελαστική τους περιοχή. Παρόλο που δεν έχουμε κάνει τον έλεγχο στο συγκεκριμένο αρχείο, βλέπω πλαστικές αρθρώσεις και για τη στάθμη του περιορισμού βλαβών. Στο σημείο που φέρεται αυτή η κατακόρυφη μπλε γραμμή που βλέπετε πάνω στο διάγραμμα, είναι το σημείο κάποιο φέρον στοιχείο, κάποιο υποστήλωμα ή κάποιο δοκός, η στροφή στο άκρο του περνάει το όριο για τις στάθμες σημαντικές βλάβες. Εκεί λοιπόν εξαντλείται η ικανότητα του κτηρίου μου για τη στάθμη σημαντικών βλάβων. Αντίστοιχα, στο σημείο που βλέπω την πρώτη κόκκινη περαστική άρθρωση, είναι το σημείο που εξαντλείται η ικανότητα του κτηρίου μου για την ιονική κατάρρευση. Πριν φτάσω βέβαια στην κατάρρευση, βλέπετε βγήκαν αυτά τα τετραγωνάκια, τα μόνο τετράγωνα στα μέλη μου. Κάποια μέλη αστόχησαν στη διάθμιση. Όταν έχουμε διαθμητική αστοχία στο θέσπα, η ανάλυση δεν τερματίζεται. Συνεχίζεται θεωρώντας ότι τα μέλη αυτά έχουν ελαστικές αρθρώσεις στα άκρα τους, έτσι ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα που υπάρχουν και στα υπόλοιπα μέλη. Αυτό λοιπόν, εδώ το 3D είναι ένα καλό εργαλείο για να παρατηρούμε πώς θα συμπεριφερθεί φορέας. Βλέπουμε λοιπόν και αστοχίες μορφής μαλακού ορόφου, έτσι Λία. Ναι. Πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι ένα επίσης πλεονέκτημα το οποίο μας δίνει η εισαγωγή των τυχοπληρώσεων στο προσωμείωμα. Εδώ πέρα βλέπουμε δύο εικόνες. Αριστερά είναι όταν εισάγονται οι τυχοπληρώσεις με την προσωμείωση της αστοχίας τους, του πτωτικού κλάδου αυτού που εξηγήσαμε προηγουμένως, ενώ δεξιά είναι όταν εισάγονται χωρίς πτωτικό κλάδο, δηλαδή συνεχίζουν να αναλαμβάνουν παραμορφώσεις. Βλέπουμε ότι αριστερά, αφού σπάσουν και βγουν από το προσωμείωμα, τότε αναπτύσσεται ο μηχανισμός ορόφου. Δηλαδή, παρόλο που δεν έχουμε πιλωτή και έχουμε τυχοπληρώσεις και θα περιμέναμε εκ πρώτης όψεως ότι δεν θα αντιμετωπίζαμε τέτοιο φαινόμενο, μπορεί να συμβεί. Καθώ οι τυχοπληρώσεις θα έχουν φύγει από το προσωμείωμα. Οπότε θα είναι ελεύθερο. Αναδεικνύεται λόγω της ικανότητας που έχουμε τυχοπληρώσεις μας να έχουμε πιλωτικό κλάδο. Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν στο 3DV για κάθε κατανομή φόρτισης, για όλες τις pushover αναλύσεις που έχουμε εκτελέσει, τα διαγράμματα απέκτησης ικανότητας και για τις δύο κατανομές. Αυτά λοιπόν που βλέπουμε ποιοτικά, τα αποτελέσματα που είδαμε τώρα ποιοτικά, μπορούμε να τα δούμε και ποσοτικά στο τεύχος αποτελεσμάτων. Ανοίγουμε το τεύχος αποτελεσμάτων από το μενού της επίλυσης.
μπορούμε να επιλέξουμε ένα συνοπτικό τέρχος ή ένα εκτεταμένο. Για το παράδειγμα, αν θα επιλέξω το εκτεταμένο τέρχος αποτελεσμάτων, να δούμε τα περισσότερα δυνατά αποτελέσματα. Εδώ θα ξεκινήσουμε από τα διαγράμματα αντοχής των μελών, που σας είπε και ο Ηλίας πριν, για όλα τα μέλη έχουν συνταχθεί τα διαγράμματα αντοχής τους, σκελετικό διάγραμμα, διαγράμματα αμυφή, από τα οποία ξεκινάμε, και πάμε στα μυθίτα, τα οποία είναι τα διαγράμματα τα οποία, με τα οποία τροφοδοτείται στη συνέχεια η επίλυση. Για τις δοκούς και για τα υποστηλώματα. Είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα στα υποστηλώματα. Βλέπουμε και την επιρροή της αξονικής δύναμης στο διάγραμμα μυθί. Μυθίτα, συγγνώμη. Και τα διαγράμματα αλληλοεπίδρασης ροπής αξονικής. Εδώ βλέπουμε ότι η crossover ανάλυση χρησιμοποιεί τις μέσα τιμές αντοχών των υλικών, είναι οι έξω καμπύλες. Βλέπουμε πόσο πλεονεκτεί σε σχέση με την ελαστική μέθοδο που η οποία χρησιμοποιεί χαρακτηριστικές τιμές αντοχών για τα υλικά μας. Μετά από το επίπεδο του μέλους, όπου βλέπουμε διαγράμματα αντοχής μελών, μπορούμε να πάμε στο κτίριο. Θα δούμε και εδώ διαγράμματα απέτησης. Πριν από αυτό, απλά να σας δείξουμε τις προϋποθέσεις εφαρμογής. Σωστά. Βλέπουμε λοιπόν, γίνεται το πρόγραμμα έλεγχος των προϋποθέσεων εφαρμογής της ανελαστικής ανάλυσης. Ελέγχεται αν υπάρχει επιρροή των ανώτερων εμβλημορφών. Το βλέπω και από οπτικά, αν αυτή η κόκκινη γραμμή που είναι το όριο τέμνη το διάγραμμα των μισών, το βλέπω και αριθμητικά, αν αυτός ο λόγος των μισών ξεπερνάει το 1,3 που λέει ο κανονισμός. Οπότε από εδώ μπορώ να δω αν μπορώ να εφαρμόσω την ανελαστική ανάλυση μόνη της. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ναι, επιτρέπεται. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα επιτρέπεται και στα περισσότερα κτίρια επιτρέπεται. Ναι, θα πρέπει να είναι ένα πολύ όροφο κτίριο για να ήθελε συνοδευτική ελαστική δυναμική ανάλυση. Mm-hmm. Μπορώ τέλος πάντων να δω τις προϋποθέσεις εφαρμογής της ανελαστικής ανάλυσης. Και πριν πάω στους λόγους ανεπάρκειας, θα σας τους δείξω τελευταίους. Πάμε να δούμε τι γίνεται να δούμε τα διαγράμματα απέτησης ικανότητας. Για όλες τις αναλύσεις που σώβα και για τις δύο στάθμες επιτελεστικότητας, βλέπουμε αναλυτικά αυτό που είδαμε στο CDV. Εδώ στα σχήματα βλέπουμε πώς γίνεται ακριβώς ο πολυπλημός στοχευόμενης μετακίνησης. Χρησιμοποιούνται αυτά τα φάσματα, τα ανελαστικά, που έχουν προκύψει από το ελαστικό με διαίρεση με το Q. Ακριβώς από κάτω και για τις δύο κατάνομες φόρτισης που επιλέξαμε και για την ομοιομορφική και για την ιδιομορφική, και στο τυπολόγιο που βλέπετε από κάτω στις αναλυτικές σχέσεις βλέπετε και πώς έχει προκύψει αυτή η στοχευόμενη μετακίνηση. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι βλέπουμε την έξι εδαφική επιτάχυνση που αντέχει το κτίριο. Το ελέγξαμε για 0,16. Βλέπουμε ότι αντέχει 0,17. Στην ουσία δηλαδή υπολογίζουμε εκείνη την επιτάχυνση στην οποία θα φτάσει το κτίριο όταν το πρώτο μέλος, το κύριο μέλος του, ο λόγος του επάρκειας σχήνει 1, το λάμδα ίσον 1. Mm-hmm. Και σημαδεύεται και στο διάγραμμα, βλέπουμε και κεκομμένη γραμμή, που θα έφτανε, δηλαδή σε ποιο, και το φάσμα δηλαδή, ότι το 0,17 που είδαμε είναι με τη διακεκομμένη κόκκινη. Mm-hmm. Ενώ η στοχευόμενη μετακίνηση είναι αριστερά, οπότε βλέπουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε να δούμε δηλαδή την επάρκεια του κτιρίου με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Βλέπουμε αν είμαστε δεξιά ή αριστερά από αυτήν την κατακόρυφη γραμμή που είναι η ικανότητά μας. Στην τελευταία έκδοση του προγράμματος, για εσάς που έχετε παλιότερη, υπάρχουν και κάποια συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την crossover ανάλυση, για κάθε στάθμη εκτελεστικότητας. Εκτός λοιπόν από την έξι εδαφική επιτάχυνση που αντέχει το κτίριο, βλέπουμε και το διαθέσιμο συντελέστη της περιφράς του. Βλέπουμε το Q. Αυτή την υπόθεση που κάνουμε στις ελαστικές μεθόδους για το ποιο είναι το Q της κατασκευής μας και λέμε ότι είναι 3,5, λέμε ότι είναι 2, ότι λέει ο κάθε κανονισμός ή ότι λέει ο κανετές στους πινακές του,
με μια ανελαστική ανάλυση ξέρεις πόσο διαθέτει το κτίριό σου ακριβώς. Ξέρεις ποιος είναι ο συντελεστής, ο διαθέσιμος σου διαφράσου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Κωνσταντίνα. Mm-hmm. Καθώς ακόμα και όταν για κάποιο λόγο επιλέξει να κάνει ο χρήστης μια ελαστική ανάλυση, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την pushover σαν προκατακτική, έτσι ώστε να πάρει το κιούτο. Στο φάκελο, δεν ξέρω αν έχεις εδώ να μας πεις καταλήγια. Και βλέπουμε και στο πινακάκι εδώ, στο 6, τους στόχους αποτίμησης που ορίζει ο Κανεπέ και αν εκπληρούνται. Δηλαδή, βλέπουμε την πιθανότητα, την περίοδο επαναφοράς, η οποία προέκυψε 316 έτη. Δηλαδή, το κτίριό μας θα αντέξει ένα σεισμό με τέτοια περίοδο επαναφοράς. Βλέπουμε, δηλαδή, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί ο μελετής να καταλάβει και να νιώσει την επάρκεια του... Αν αντέχει το κτίριο, συγκρίνοντας την μεταφρική επιτάχυνση, συγκρίνοντας την περίοδο επαναφοράς του σεισμικού γεγονότος, βλέποντας και πιο εύκολα λόγους ανεβάρκειας. Και μπορεί να καθησυχάσει και τον πελάτη, έτσι θα λέγαμε. Άλλο να το πει αντέχει και άλλο να το πει ότι αντέχει για ένα σεισμό. Για ένα σεισμό που γίνεται μια φορά τα 300 χρόνια. Το καταλαβαίνει ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, θα λέω. Αυτό που θα χρειαστούμε περισσότερο είναι να πείσουμε τους πελάτες μας. Σωστά. Βλέπουμε λοιπόν, εκτός για το μέλος που έκανα εγώ το λάθος και μείωσα τους οπλισμούς του, στους πίνακες με τους λόγους ανεβάρκειας, ότι όλα τα μέλη αυτού του φορέα επαρκούν. Βλέπω και για τη στάθμη SD και για την NC, για την κάμψη και για τη διάθμιση, ποιος είναι ο λόγος ανεπάρκειας κάθε μέλους. Και είναι όλοι κάτω από μονάδα. Εκτός από αυτό το ένα μέλος που κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Βλέπουμε λοιπόν στον πίνακα των μεγίστων για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας ποιο είναι το πιο εύστρεπτο μέλος. Ποιο είναι το μέλος δηλαδή που έχει το μεγαλύτερο λόγο ανεπάρκειας. Αντίστοιχα και για τα δοκάρια μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η οικοδομή επαρκεί. Η ίδια οικοδομή την έχω λύσει με τη μέθοδο των τοπικών δικτών M, την ελαστική. Και έχω πάρει δύο εικόνες από το τέλος αποτελεσμάτων. Είναι ακριβώς το ίδιο αρχείο, πριν πειράξω τα σίδερα. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ στα υποστηρώματα είχα αρκετές αστοχίες και σε διάθμιση και σε κάμψη. Ο ίδιος φορέας λοιπόν με μια άλλη μέθοδο θα μας απαιτούσε ενισχύσεις. Θα έρχονταν ο πελάτης και θα του λέγαμε ότι το κτίριο σου θέλει ενίσχυση. Ένα κτίριο το οποίο δεν έχει προβλήματα, έχει περάσει σεισμούς, χωρίς να έχουμε αστοχίες. Είναι το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι απλά να αλλάξουμε τη μέθοδο επίλυσης. Να επιλέξουμε μια πιο αξιόπιστη μέθοδο, μια που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Οπότε φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Δείξαμε όλη την πορεία που θα ακολουθήσει ο μελετητής από την αρχή, από την επίλυση με τους παλιούς κανονισμούς, στην αλλαγή των οπλισμών. Μας είπε και πολλά ενδιαφέροντα θετικά στοιχεία ο Ηλίας. Και τώρα θα σας αφήσουμε 5-10 λεπτάκια να μας γράψετε ερωτήσεις και θα επανέλθουμε να απαντήσουμε όσο περισσότερες γίνεται. Λοιπόν, έχουμε επανέλθει να απαντήσουμε κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Κάποιος συνάδελφος μας ρώτησε τι γίνεται στην περίπτωση που κάνουμε προσθήκη σε υφιστάμενο, το οποίο έχει γίνει με τον κανονισμό του 59. Υπάρχει δυνατότητα στο ΦΕΣΠΑ, αν υπάρχει και το ΦΕΣΠΑ σκυρόδεμα, να κάνετε παραγωγή ενός ακόμη ορόφου, τον οποίο θα λύσετε με τον καινούριο κανονισμό, με τον Ευρωκώδικα, τα μέλη του ορόφου της προσθήκης θα χαρακτηριστούν ως νέα και θα έχουν αντοχές, νέες αντοχές για το σκυρόδεμα και για το χάλιβα. Και οι υφιστάμενοι όροφοι, τα μέλη θα είναι υφιστάμενα και θα ελεγχθούν έτσι όπως είπαμε και στο σημερινό μας παράδειγμα. Ένα παράδειγμα προσθήκης, ακριβώς αυτό που μας ρωτήσατε, μπορείτε να το δείτε στο site μας, στην υποστήριξη, στα βιβλία. Παράδειγμα προσθήκης με ελαστική χρονοϊστορία και αναλυτική pushover. Το κάνουμε και με τις δύο μεθόδους. Η διαδικασία που σας ενδιαφέρει, πώς χαρακτηρίζω τα μέλη μου, περιγράφεται αναλυτικότατα. Οπότε μπορείτε να τη δείτε.
Μια δεύτερη ερώτηση είναι αν στην περίπτωση των αυθαιρέτων μπορεί ο στόχος να είναι μικρότερος από το γάμα 1. Το αν είναι αυθαίρετη ή όχι η κατασκευή δεν έχει να κάνει. Ο πίνακας αυτός που βλέπουμε, που έχει ενσωματωθεί στον κανεπέ του 17, αφορά έναν ελάχιστο στόχο ανάλογα με σπουδαιότητα του κτηρίου. Αν λοιπόν η σπουδαιότητα είναι σπουδαιότητα 1, τότε θα μπορούσε να είναι ο γάμα 2, να είναι ελάχιστος. Αν η σπουδαιότητα είναι σπουδαιότητα 2, τότε είμαστε στο γάμα 1. Οπότε η σπουδαιότητα του κτηρίου είναι αυτή που θα μας πει ποιος είναι ο στόχος της αποτίμησης. Πάμε σε μια επόμενη ερώτηση που μας ρωτήσατε για τα σίδερα τα σπαστά, στους παλιούς κανονισμούς. Αυτό το είπαμε, θα σας το ξαναπώ, εδώ στις παραμέτρους άκρου της δοκού έχετε τη δυνατότητα να δίνετε τα σπαστά σίδερα σαν λοξοπλισμό στη στήριξη. Οπότε θα τα λάβετε και στα κάτω και στα πάνω και στα λοξά. Αν δηλαδή από τα κάτω τα μισά σπάνε, θα τα βάλετε στο λοξόπλισμο τα μισά και ως άνοπλισμό. Τώρα σε κάθε στήριξη θέλετε τον οπλισμό που έρχεται και από το ένα άνοιγμα και από το άλλο. Στην επίλυση που έχει κάνει το ΦΕΣΠΑ, όπως βλέπετε, αυτό το έχει κάνει αυτόματα. Δηλαδή, ο κάθε κόμβος έχει ως άνοπλισμό τα σίδερα που έχουν έρθει και από τα δύο ανοίγματα. Στην περίπτωση που τα βάλω εγώ χειροκίνητα, θα πρέπει να το φροντίσω. Κάθε κόμβος να έχει άνω ή κάτω οπλισμό που έρχεται και από το διπλανό άνοιγμα. Εκτός αν θέλω να δείξω κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να λάβω τα σίδερα και από τις δύο πλευρές. Τώρα θα μας πεις εσύ, Ηλία, λίγο για αυτό που μας ρωτάει ένας άλλος συνάδελφος, τι γίνεται στην περίπτωση των μεταλλικών, αν έχουμε και μεταλλικά στοιχεία στην κατασκευή μας και αν έχουμε και φέρουσα τυχοποιία. Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Τα μεταλλικά στοιχεία εύκολα ενσωματώνονται στο ΦΕΣΠΑ και ελέγχονται στην αποτίμηση. Για την ακρίβεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Παράγονται τα διαγράμματα ανήθητα και για τα μεταλλικά μέλη, ενώ οι έλεγχοι τους γίνονται με βάση τον ευρωκώδικα 8.3. Οπότε και ένα μεταλλικό κτίριο από μόνο του μπορεί να λυθεί με βουσόδερα, αλλά και ένα μεικτό κτίριο, δηλαδή μια προσθήκη μεταλλική σε ένα υπάρχον κτίριο αποκλεισμένο σκυρόδεμα. Τώρα, για τη φέρουσα τυχοποιία, δουλεύουμε τώρα πάνω σε αυτό, να σας πούμε, και σύντομα η επόμενη έκδοση θα αντιμετωπίσει το... Αυτά που λέει ο Ευρωκώδικας 8, ναι. Για τη φέρουσα τυχοποιία και κάποιες μεθόδους ενίσχυσής της. Ακριβώς. Ωραία. Οπότε περιμένουμε την επόμενη έκδοση για τη φέρουσα. Μια άλλη ερώτηση είναι τι γίνεται στην περίπτωση που έχουμε αστοχή από διάθλιση, και αυτό νομίζω το αναφέραμε, ότι αν έχω διαθλητική αστοχία, το πρόγραμμα βάζει αυτόματα, δεν χρειάζεται να το κάνει ο χρήστης, βάζει ελαστικές αρθρώσεις στα άκρα του μέλους και συνεχίζει την ανάλυση για να αναδειχθούν και τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία στοχούν καρτικά. Κάποια λογισμικά σταματάνε την ανάλυση, αλλά θεωρήσαμε ότι βοηθάει πολύ το μελετητή να δει τι γίνεται στη συνέχεια, να μην χρειάζεται να ενισχύσει το μέλλον του για να προχωρήσει. Μας ρωτάει κάποιος άλλος πώς ξέρω τι σίδερα έχουν μέσα τα μέλη μου. Εντάξει, υπάρχουν τα σκαναρίσματα, όπως λέγονται, μέθοδο των υπερήχων δηλαδή. Όπου μπορούμε να δούμε τι οπλισμοί υπάρχουν στα μέλη. Και τα λεγόμενα χαντρώματα, ναι. Και τα χαντρώματα, ναι. Μια μέθοδος που διαταράσσει βέβαια το φαινόμενο οργανισμό. Και γίνεται σε λίγες θέσεις. Ενώ επίσης και από τις αναμονές, όπως αν υπάρχουν οι αναμονές, και από εκεί μπορούμε να δούμε τι ράβδι υπάρχει. Μία άλλη ερώτηση ήταν για το κατακόρυφο και τον οριζόντιο οπλισμό στα τυχώματα. Τον κατακόρυφο οπλισμό εννοούμε τώρα στον κορμό του τυχώματος, της ράβδος, της εσχάρας που συνηθίζεται να... Ο κατακόρυφος οπλισμός τοποθετείται κανονικά, σαν ράβδος. Και είναι και εκείνος ο πλεισμός ο οποίος συμμετέχει στην καμπτική αντοχή του τυχώματος, δηλαδή συμμετέχει στην παραγωγή των διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης. Ο οριζόντιος οπλισμός δεν συμμετέχει
Και μάλιστα δεν συμμετέχει ούτε στη διάγνωση, καθώς γίνεται έλεγχος διαγώνιας θλίψης του πυρήνα σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ. Οπότε δεν χρειάζεται να ενσωματωθεί ο οριζόντιος οπλισμός, παρά μόνο κατά κόρπους. Δώστε μας ένα λεπτάκι να δούμε αν υπάρχει και κάποια καινούργια ερώτηση. Λοιπόν, επανερχόμαστε με λίγες ακόμη ερωτήσεις. Κάποιος μας ρώτησε αν μπορούμε για αντοχές των υλικών να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ερήμην μετρήσεων αντοχές, τιμές αντοχών που μας δίνει ο ΚΑΝΕΠΕ το 17. Αν κάνουμε ανελαστική ανάλυση, όχι. Αυτές οι ερήμην τιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση που προχωρήσουμε τον έλεγχο με ελαστική ανάλυση. Με ελαστική ανάλυση. Η pushover, η ανελαστική μέθοδος για να χρησιμοποιηθεί, απαιτείται να έχουμε στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων τουλάχιστον ικανοποιητική. Να ξέρουμε δηλαδή ποιες είναι οι αντοχές των μελών μας. Αυτές τις ερήμην τιμές θα τις χρησιμοποιήσουμε όταν θα κάνουμε τον έλεγχο με ελαστική ανάλυση. Έχουμε δείξει σε προηγούμενα webinars πώς γίνεται. Θα δείξουμε, φαντάζομαι ξανά και στο μέλλον. Μπορείς βέβαια να κάνεις έναν έλεγχο με τις ερήμην τιμές, έτσι ώστε στη συνέχεια όταν θα πάρεις τα δοκίμια, θα δεις τις νέες αντοχές σου και θα πας με την pushover, να δεις πόσο έχεις κερδίσει τέλος πάντων με αυτό το γεγονός ότι έμαθες τις τιμές των υλικών σου και έκανες την ανελαστική ανάλυση. Μπορεί για τα αυθαίρετα που συζητείτε να χρειάζεται μόνο έλεγχος επάρκειας, αλλά στο μέλλον κάποια στιγμή πολύ πιθανό να χρειαστεί και σχεδιασμός. Οπότε ο μηχανικός από πριν θα έχει στο αρχείο του τη μελέτη με την pushover και θα ξέρει. Μπορεί να μην χρειαστεί δηλαδή να πει και στον πελάτη μετά από κάποια χρόνια ότι δεν χρειάζεται τελικά. Πάρε δοκίμια μόνο και να τεκμηριώσουμε ότι υπάρχουν αυτές οι αντοχές. Μόνο αυτό που θέλουμε να πούμε είναι δηλαδή ότι δεν θα πάει κανείς να κάνει ενισχύσεις χωρίς να έχει πάρει δοκίμια, χωρίς να ξέρει τις αντοχές των υλικών του. Θα πάρει δοκίμια να δει ποια είναι η πραγματική κατάσταση και μετά θα προχωρήσει. Να κάνει τις απαραίτητες ενισχύσεις, τέλος πάντων, αν χρειάζονται. Μια άλλη ερώτηση ήταν ποιους συντελεστές του ΚΑΝΕΠΕ πρέπει να εισάγουν στο πρόγραμμα, εκτός από τη στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων. Αυτά που πρέπει να θέσουμε στο πρόγραμμα είναι πρώτον, να χαρακτηρίσουμε στην καρτέλα υλικά αποτίμηση τα υλικά μας, τα μέλη μας, συγγνώμη. Αν είναι υφιστάμενα, αν είναι νέα, αν είναι ενισχυόμενα. Ο χαρακτηρισμός των μελών γίνεται έτσι ώστε να πάρουν τις σωστές αντοχές. Τα νέα μέλη, τα μέλη της προσθήκης, να πάρουν τις αντοχές του νέου σκληροθέματος. Τα παλιά, τα υφιστάμενα, να πάρουν τις αντοχές, τις μέσες τιμές που έχουμε δώσει στην αντίστοιχη ομάδα παραμέτρων. Αντοχές λοιπόν των μελών, χαρακτηρισμός τους, στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων και φυσικά οι οπλισμοί. Οι οπλισμοί οι οποίοι έχουν δοθεί διαμήκες οπλισμοί και συνδετήρες από την οντότητα της διαδομής για το υποστήλωμα για τους διαμήκες οπλισμούς, από το υποστήλωμα από την καρτέλα συνδετήρες για τη διάτμιση και στα δοκάρια μας. Οπλισμοί κάνεις και διάτμισης από τις καρτέλες των παραμέτρων τους, όπως είπαμε και πριν. Και στο άνοιγμα, τα διαμήκη σίδερα και στις στηρίξεις διαμήκης οπλισμός και οπλισμός διάθεσης. Μια άλλη ερώτηση είναι τι γίνεται στην περίπτωση που κάνω προσθήκη και χρειαστεί να τοποθετηθούν περισσότεροι οπλισμοί στον όροφο της προσθήκης σε σχέση με το υφιστάμενο και πώς θα γίνει μάθηση στον πόντο του υποστηλώματος. Καταρχήν εδώ να πούμε ότι στην περίπτωση που κάνουμε προσθήκη η διαστασιολόγηση του νέου τμήματος επιτρέπεται από τον κανονισμό να γίνεται με ένα ποσοστό του σεισμικού συντελεστή. Αυτό σημαίνει ότι ο οπλισμός που θα προκύψει πολύ πιθανόν να μην είναι τόσο μεγαλύτερος από αυτόν που υπάρχει στο υφιστάμενο. Έχω και ένα εργαλείο στο ΘΕΣΠΑ, τη διατομή. Η διατομή δεν δουλεύει μόνο στα υφιστάμενα. Αυτή η δυνατότητα να σιδερώνω υποστηλώματα, χειροκίνητα, δουλεύει και στα νέα μέλη. Μπορείτε λοιπόν εσείς, όταν θα ξεκινήσετε την προσθήκη σας, να μην αφήσετε το πρόγραμμα να σας δώσει οπλισμούς με την επίλυση, με τον καινούριο κανονισμό, με αυτό το ποσοστό
του φάσματος. Αλλά μπορείτε να βάλετε μόνοι σας σίδερα, να ξεκινήσετε με το πλήθος των ράβδων που έχετε και στο υφιστάμενο και να δείτε αν το φορέας αντέχει. Αν αντέχει, έχει καλώς. Αν χρειάζεται τώρα να τοποθετηθεί περισσότερος οπλισμός, μπορείτε να επιλέξετε εσείς τη θέση του κάθε φορά, για να μπορείτε να ματήσετε τα σίδερα στην κατασκευή. Και μάλιστα έχουμε και μια παράμετρο στα υλικά αποτίμηση για την ελλειπή ακύρωση και συνάφεια. Στο κτίριο υλικά αποτίμηση. Όχι, δεν εδώ. Υπάρχει τέλος πάντων μια παράμετρο που συνεχίζουμε την ψάχνη. Που αυτή η παράμετρο, για πες μας, Ηλία, τι ακριβώς κάνει. Σύμφωνα με τον κανεπέ, άμα δεν έχουμε το επαρκές μήκος μάτησης ή αγκύρωσης, τότε απομειώνει τα διαγράμματα μη θήτα, την αντοχή δηλαδή. Στην αποτίμηση, μήπως. Α, ναι. Στην αποτίμηση, σκέφτε. Ωραία, τα βρήκαμε, ναι. Είναι οι δύο τελευταίες παράμετροι, ολίσθηση στην ακύρωση ράβδων αρχής και ολίσθηση στην ακύρωση ράβδων τέλους. Δηλαδή, αν έχετε μικρότερο μήκος μάτησης ή ελλειπής ακύρωση σε ένα υφιστάμενο μέλος ή ακόμα και σε ένα νέο μέλος προσθήκης, τότε αυτή η παράμετρος το λαμβάνει υπόψη. Το default για αυτές τις παραμέτρους είναι να είναι στο νέο, ότι υπάρχει ολίσθηση στην ακύρωση. Και για τα 20 χιλιόμετρα και για τις νοπούς. Υπέρ της ασφαλείας, σε κάθε περίπτωση. Ωραία, οπότε νομίζω ότι έχουμε τελειώσει με τις ερωτήσεις. Αν κάτι εκκρεμεί, θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε, είτε με κάποιο mail, είτε τηλεφωνικά. Φτάσαμε στο τέλος μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Θα επανέλθουμε και με επόμενα webinars. Κατά πάσα πιθανότητα, έχουμε ανάλυση. Καλό βράδυ. Γεια σας.